ούτε τον πολιτισμό του, ούτε την ταυτότητά του. Με την μικρασιατική καταστροφή αναγκάστηκε να ξεριζωθεί ολοκληρωτικά από τις συστήρες του. Ήταν μεγάλη η απώλεια ενός τρισχιλιετούς πολιτισμού που είχε καλλιεργηθεί στα εδάφη της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Καπαδοκίας. Οι διώκτες φρόντισαν με τη συνδρομή και των συμμάχων να εξαφανίσουν εντελώς όλα τα ίχνη του πολιτισμού αυτού για να χαθεί κάθε ελπίδα επανακάμψεως στις αλυσμόνητες πατρίδες. Η μικρασιατική καταστροφή σήμανε τον αφανισμό κάθε στοιχείου που θύμιζε χριστιανισμό και ελληνισμό. Γι' αυτό και ο πόνος που προκάλεσε ήταν πολύ μεγάλος. Πέθαναν οι παππούδες και οι πατεράδες μας στην Ελλάδα, αλλά ο νους τους ήταν μονίμως στραμμένος στην πατρίδα, όπως χαρακτήριζαν την γη του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Φαίνεται ο πόνος και ο καημός τους στα τραγούδια τους. «Η καρδιά μου υποφέρει σαν νησθό κι με τα μέρη», τραγουδούσαν οι μικρασιάτες της Ελλάδος, ενώ οι Πόντιοι αποτυπώνουν και σήμερα ακόμη τον πόνο τους σε ένα σύγχρονο τραγούδι που συνέθεσε ο μακαριστός Χρήστος Αντωνιάδης, καθηγητής ιατρικής σχολής και συντοπίτης μας. «Την πατρίδα μ' έχασα, έκλαψα και πόνισα, λύουμε και αρωθυμώ, να ανασπάω και πορώ, λιώνω και αρωθυμώ, να ξεχάσω δεν μπορώ». Πώς μπορείς να ξεχάσεις όταν αναβληστείς το λαμπρό παρελθόν του μικροασιατικού χώρου,